δεν είναι δολοφόνος ο Κορκονέας. Κύριε Κουγιά, σας βρίσκει σύμφωνο ή όχι επιλογή της άμφισσας για να γίνει η δίκη του κύριου Κορκονέα? Προσωπικά, αλλά και εκ μέρους του εντολίου μου του κύριου Κορκονέα, μπορώ να σας πω ότι μου ήταν αδιάφορο που θα γίνει η δίκη. Η υπεποίθησή μου ήταν ότι θα έπρεπε πολύ να βοηθήσουμε το δικαστήριο χωρίς εντάσεις και χωρίς να δημιουργούμε εντυπώσεις, με ήρεμο τρόπο να αποφασίσει για αυτή την πολύ δύσκολη υπόθεση. Υπερασπίζεστε έναν άνθρωπο που η κοινή γνώμη σε συντριπτικό ποσοστό είναι εναντίον του. Άρα και οι ένορκοι που θα δικάσουν. Πώς θα μπορέσετε να αντιστρέψετε όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει? Οι ένορκοι θα είναι ενημερωμένοι πλέον απολύτως μέσα από το υλικό της οικογραφίας και όχι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας ρωτάω, είσαστε ένας ευαίσθητος πατέρας δύο παιδιών και θα πάτε να υπερασπιστείτε τον κύριο Κορκονέα που έχει σκοτώσει ένα παιδί 15 χρονών. Πώς ξεχωρίζετε τον πατέρα από τον δικηγόρο? Θα σας έλεγα ότι αυτό το δίλημα το είχα από την πρώτη μέρα που άρχισα να προσανατολίζομαι ακόμα από τα τελευταία τάξη, από τα τελευταία έτη του Πανεπιστημίου στο να ασχοληθώ με το ποινικό δίκαιο. Από εκεί και ύστερα ποτέ δεν ρώτησα στη ζωή μου κανένα κατηγορούμενο να είναι ένοχος ή αθώος. Και το μόνο που έκανα πάντα ήταν να μιλάω με τον κατηγορούμενο για την υπόθεση, ακολούθως να μελετάω τα στοιχεία της δικογραφίας και να βγάζω τη δική μου αλήθεια για την υπόθεση. Αν συμφωνώ με τον κατηγορούμενο για την υπεράσπιση, αναλαμβάνω την υπεράσπιση του. Αν δεν συμφωνώ, δεν την αναλαμβάνω. Και αυτό το έκανα από τα πρώτα βήματα της καριέρας μου. Είχα δυνατότητα να αρνούμαι από τότε υπεράσπισης. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είχα κανένα δίλημα. Αν είχα να κάνω με ένα στιγνό δολοφόνο, με έναν που σημάδεψε ένα παιδί και του αφαίρεσε τη ζωή, όχι ως δικηγόρος, όχι ως άνθρωπος, αλλά σαν ανθρώπινη ύπαρξη και μόνο, και μάλιστα ειδικά στο σημείο που βρίσκομαι, που δεν έχω να λύσω βιωτικά προβλήματα, θα ειρνούμε. Θα έλεγα αμέσως κάθετα όχι. Πώς το έχω κάνει σε άλλες υποθέσεις. Η μελέτη της δικογραφίας μου έδειξε ότι υπερασπιζόμενος τον πατέρα Κορκονέα, τον σύζυγο Κορκονέα, τον άνθρωπο Κορκονέα, ότι το κατηγορητήριο δεν είναι αυτό που πρέπει να τοποθετηθεί. Βεβαίως να τιμωρηθεί ο Κορκονέας για αυτό που έκανε πραγματικά. Όχι όμως για το κατηγορητήριο που έχει. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, δεν σκέφτηκα καθόλου την ιδιότητά μου ως πατέρα. Εύχομαι στη ζωή μου να μην μου τύχει αυτή η τραγική στιγμή. Συμμερίζομαι απόλυτα τον πόνο της μητέρας του παιδιού. Αντιλαμβάνομαι τι αισθάνεται μια μητέρα ενός παιδιού που έχασε αυτή την ζωή και με τον τρόπο που την έχασε. Από την άλλη μεριά όμως, αντιλαμβάνομαι και τον κατηγορούμενο, ο οποίος σε καμία περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι ήθελε να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Ξέρετε βέβαια ότι υπερασπιζόμενος τον κύριο Κορκονέα, αυτόματα βάζετε απέναντί σας τον αντεξουστικό χώρο και κάποιες εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως είναι η Σέχτα και η Πυρήνη της Φωτιάς. Νιώθετε φόβο για αυτή την ιστορία? Δεν ένιωσα ποτέ φόβο στην καριέρα μου. Σας είπα προηγουμένως σε πόσες δίκες ανθρωποκτονίας έχω συμμετάσχει. Έχω συμμετάσχει σε περισσότερα από 7.000 κακουργήματα. Έχω 33 χρόνια καριέρας, μόνο στα ποινικά δικαστήρια και κυρίως στους υπερασπιστές. Έχω συμμετάσχει σε όλες τις μεγάλες ιστορίες βεντετών στην Κρήτη. Όσον αφορά τον δικαστικό χώρο, ενοχλούμε αφάνταστα αν τα παιδιά αυτά με θεωρούν απέναντι τους. Γιατί ως Αλέξης Κούγιας δικηγόρος δέχτηκα την πρόταση και την απεδέχτηκα να σταθώ αρρωγός και να βοηθήσω το δικαστήριο στη γνωστή δίκη του Έλα, όπου ο εμφανιζόμενος από τις ιδιωτικές αρχές ως αρχηγός του Έλα, κοινοτάρχης Κιμόλου, Αγγελέτος Κανάς, προσέτρεξε σε μένα όταν όλοι τον εγκατέλειψαν και σε μία δίκη 8 μηνών, με ελάχιστη αμοιβή, δεν έκανα τίποτα άλλο από να προσπαθήσω να βοηθήσω το δικαστήριο να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση. Και όταν αθωώθηκε ο άνθρωπος αυτός, ένιωσα μια από τις μεγαλύτερες ψυχικές ισορροπίες της ζωής μου. Όταν έγινε η δίκη της 17 Νοεμβρίου, αρνήθηκα να πάω ως πολιτικός ενάγων, παρά το ότι οι δράστες των εγκλημάτων αυτών είχαν σκοτώσει σχεδόν τους μισούς πελάτες μου. Αυτό που προσεγγίζουν κάτι έτσι απλοϊκά, ότι απέναντί μου έχω θέσει τον δικαστικό χώρο, είναι μια πλάνη. Είμαι δικηγόρος, πρέπει να το καταλάβουν όλοι, και έχω ορκιστεί να κάνω αυτή τη δουλειά με εντυμότητα. Αν με βρουν να κάνω κάτι ανέντιμο, τότε να με θέσουν απέναντί τους. Το γεγονός ότι σε αυτή την δίκη είμαι υπερασπιστής κατηγορουμένου
που έχει αφαιρέσει τη ζωή από ένα παιδί που ήταν μαζί με κάποιους αντεξουσιαστές, δεν νομίζω ότι με θέτει απέναντί τους. Άρα λοιπόν, εγώ δεν έχω κανένα συνειδησιακό πρόβλημα. Τα παιδιά νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλάβουν. Γιατί πολλές φορές η ζωή είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Δεν απέχει πολύ η στιγμή που να μου χτυπήσει την πόρτα μου ένας αντεξουσιαστής που δεν θα έχει χρήματα και να μου πει: Κύριε Κούγια, πόσο κανένας ήρθε, και να τον βοηθήσω. Πρόσφατα βοήθησα τα παιδιά που ήταν φοιτητές και έβαζαν τα γκαζάκια και έκαιγαν και τους πιάσανε από αυτοφόρο τα αυτοκίνητα στο Φάλιρο. Και βγήκαν από τη φυλακή. Η μοίρα του ποινικολόγου δικηγόρου είναι αυτή και νομίζω ότι σιγά σιγά ανεξαρτήτως κραυγών όλοι καταλαβαίνουν αν κάποιος δικηγόρος κάνει με σωστό τρόπο και σύμφωνα με τον κωδικά δικηγόρων τη δουλειά του ή όχι. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και κάτι ακόμα από τον κύριο Κούγια μετά από κάποια ώρα που λέει ότι είναι και ο ίδιος θύμα αυτής της ιστορίας και τον ρωτάμε τι εννοείται ότι είστε θύμα αυτής της ιστορίας και μας εξηγεί και μας δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εξήγηση. Αλλά θέλω να ρωτήσω τώρα εσάς, τον κύριο Κρικέτο. Εσείς περιμένετε να συμβούνε στην Άμφισσα γεγονότα τέτοια που θα είναι πολύ δυσάρεστα και για την πόλη και για την εξέλιξη της δίκης? Κύριε Χαρταβέλα, το περσινό τραγικό γεγονός, οι δύο ειδικοί φρουροί οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και παραπευθεί στη δικαιοσύνη, όπως ορίζουν οι νόμοι. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί θα πρέπει να γίνουν επεισόδια, γιατί θα πρέπει να καταστραφούν πάλι περιουσίες, γιατί θα πρέπει η ζωή είτε στην Άμφισσα είτε στην Αθήνα του φιλήσιου κόσμου, ο οποίος καθημερινά παλεύει για ένα κομμάτι ψωμί, να διαταραχθεί. Εάν δεν είχαν γίνει αυτά που γνωρίζει νόμος και η πολιτεία, βεβαίως θα πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Εάν θέλετε να γίνουν διαμαρτυρίες, φιλήσυχες, να φωνάξουν την αγανάκτησή τους κάποιοι άνθρωποι, ας γίνουν. Αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί κουβεντιάζουμε ότι πρέπει να γίνουν επεισόδια, να καούν περιουσίες δημόσιες ή ιδιωτικές. Νομίζω είναι λάθος. Και όποιος το επιχειρήσει, είμαι πολύ βέβαιος, αυτή τη φορά τουλάχιστον, που τα πράγματα είναι πιο ήρεμα και πιο έτσι, τα έχουμε δει άλλο πάλο μάτι όλοι πλέον, τι έχει συμβεί. Θα είναι εκτεθειμένη πλέον στην ελληνική κοινωνία. Γιατί ξέρετε, κανένας δεν θέλει το πρωί να σηκωθεί να πάει στη δουλειά του και να βρει το μαγαζί του καμένο. Ναι, και αν συνέβησαν αυτά που συνέβησαν πέρυσι και σε αυτά τα οποία ενδεχόμενα, αν έχουμε και εμείς κάποια ευθύνη σε αστυνομική, είναι λόγω των εντολών οι οποίες δόθηκαν. Πιστεύω. Έχει αλλάξει τίποτα εντωμεταξύ για να υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα? Σας λέω και πάλι ότι πλέον μπορούμε να δούμε τα πράγματα από άλλη άποψη, από άλλη σκοπιά, ότι τι. Αυτοί οι οποίοι εμπλακήκαν σε αυτό το τρομερό τετραγικό γεγονός, συνελήφθησαν, οδηγήθησαν στη δικαιοσύνη όπως θα έπρεπε να γίνει και έτσι και έχει γίνει. Το λόγο πλέον έχει δικαιοσύνη. Φαντάζομαι σε αυτό δεν διαφωνεί κανένας μας. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να καεί το μαγαζί του οποιοδήποτε Έλληνα, να πρέπει να καεί το οποιοδήποτε δημόσιο κτίριο, για να πούμε τι πάλι, ότι συνελήφθησαν? Βεβαίως και έγινε αυτό. Μάλιστα. Και πώς λες θα μπορούσε να γίνει αυτό? Είναι μια λογική προσέγγιση των πραγμάτων. Στον παραλογισμό υπάρχει το γιατί. Πιστεύετε ότι αυτά τα παιδιά, τα άτομα που δημιουργούν αυτά τα επεισόδια, δεν έχουν μια υποσυνείδητη βαρβαρότητα την οποία την εκφράζουν? Εδώ πρέπει λοιπόν η συντεταγμένη πολιτεία. Άσχετα εάν η ελληνική δικαιοσύνη λειτουργεί. Συμφωνήσω μαζί σας, αλλά εδώ πρέπει η συντεταγμένη πολιτεία. Υπάρχει. Να αυτά τα άτομα να τα ακυρώσει, να τα απομονώσει. Γιατί σας λέω πολύ απλά. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που ζει την οικογένειά του από ένα κατάστημα να σηκωθεί το πρωί και το βρει καμένο. Εύκολα. Σε ποια στάση θα το πει? Είστε στόχος ένα χρόνο τώρα. Όλοι οι συνάδελφοί σας είναι στόχος εδώ και ένα χρόνο. Δολοφονούνται και επιτίθενται συνεχώς κατά της αστυνομίας. Είναι κάποιο άλλο ζήτημα αυτό που να κουβεντιάσουμε. Αλλά όχι, άλλο λοιπά. Δεν δικαιολογώ σε καμία περίπτωση. Επιτρέψτε μου. Συγκρότηση απέναντι σε αυτό. Άλλο τον άλλο το άλλο. Η βία τη άκρα αριστερά. Ακούστε με. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση θα έχουμε επανάληψη των περσινών γεγονότων. Λόγω της τραγικής ιστορίας του περσινού Δεκέμβρη. Τελείωσε. Συνελήφθησαν οι ειδικοί φρουροί, οδηγούνται στην δικαιοσύνη, όπως θα γινόταν σε κάθε άλλη περίπτωση. Να σας πω κάτι. Το αν είμαστε στόχος ή όχι. Συγγνώμη, κύριε Χαραβέλα. Ναι. Βεβαίως και είμαστε στόχος. Όχι μόνο από πέρυσι. Τα τελευταία 30 χρόνια θα σας πω. Μην κλείνετε έχουμε... λοιπόν τα μάτια. Μην κλείνετε τα μάτια. Όχι, δεν κλείνουμε τα μάτια. Σας λέω όμως. Μην λέτε γιατί λοιπόν. Υπάρχει αίτιο, έτσι. Υπάρχει... Μιλάμε νομίζω για το περσινό. Ναι, διαχρονικό, δεν είναι το περιστατικό. Μιλάμε για το περσινό περιστατικό. Εάν θέλετε να μιλήσουμε γιατί είμαστε στόχος, έχω να σας δείξω πάρα πολλά πράγματα. Θα σας πω ακόμα, μια σελίδα για στόχους αστυνομικοί. Πριν από δύο μήνες ζήσαμε μια άλλη περιπέτεια. Είπανε κάποιοι ότι δολοφονήθηκε ένας
αλλοδαπό από συναδέλφου μου στο ΑΤΑ τη Νίκαια. Εντάξει, παραμύθι. Το οποίο κάποιο από την Ευρωπαϊκή χώρα δεν πέσει στην Βουλή. Εγώ τα άκουσα από την Ευρωπαϊκή χώρα. Σε παρακαλώ, θα δει όλα αυτά. Όχι, έκανε λάθο, κύριε Κρυκετό. Ήταν λάθο. Θα τα λέμε όλα στα πλαίσια. Έγινε λάθο από τον Υπουργό. Λάθο από τον Υπουργό. Ξεγελάστηκε ο Πρωθυπουργό από τον Υπουργό του και από την Ελλάδα. Η αστυνομία σκότωσε έναν Πακιστανό. Ποιο αρνείται την Ελλάδα. Θα τα λέμε όλα. Δεν στοχοποιηθήκαμε αυτή τη στιγμή. Φταίτε και εσεί. Και όμω, έχουν συμβεί. Δεν αντιλέγω. Έχουν συμβεί. Άρα έχει φτιαχτεί. Συμπεριφορές οι οποίες είναι αποκλίνουσες. Έχουν συμβεί.